Νίκος Αθανασίου. Τι λες, το έχεις? Καλημέρα, Διονύση μου. Καλημέρα. Τι εννοείς, δηλαδή να κατέβω σε αγωνές? Καλά, δεν νομίζω ότι θα μπορείς να ξέρω να... Να κολυμπάω και να μην πνίγομαι, να φοράω πλατσάκια, τι επίπεδο. Όχι, εντάξει, δεν περιμένω να πας κόντρα με τον Κολομέφη, με τον Χρήστου, λέμε. Εντάξει. Όχι, φίλε, κοίταξε να δεις, η θάλασσα είναι κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει σαν τη θάλασσα τίποτα. Είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο, νομίζω. Ναι. Εντάξει. Οπότε και το κολύμπι, ξέρεις, έρχεται ως μια συνέπεια της αγάπης για τη θάλασσα. Αλλά σε τόσο καλό επίπεδο δεν ξέρω αν είμαι τώρα, να σου πω. Όχι, καμιά βουτιά από κανένα μόλο μέχρι εκεί. Ναι, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, για πες μας. Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό. Φυσικά είναι αυτό που συζητάγαμε που έγινε χθες. Το περιμέναμε. Ναι. Μιλάμε φυσικά για την Ευρωπαϊκή Λίστα, για την ένταξη του ονόματος του Φώτη Ιωαννίδη σε αυτή. Αναμενόμενο. Ναι. Έτσι. Αναμενόμενο και το γεγονός ότι είναι εκτός ο Βέρμπιτς. Δεν νομίζω ότι θα έκοβε έναν από τους άλλους δύο σεντερφόρ. Καλά, το Γερεμάκη σε καμία περίπτωση. Ναι, και τον Σπόραρ επίσης σε καμία περίπτωση για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ, όσο ο Ιωαννίδης είναι ακόμα σε κατάσταση επιστροφής. Γιατί προφανώς είναι ένα πολύ ευχάριστο μαντάτο για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι ο Ιωαννίδης είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Προφανώς είναι πάρα πολύ θετικό μαντάτο ότι μετά από δύο μήνες έχει ξεκινήσει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και έχει τεθεί στη διάθεση του Ντιέγκο Αλόνσο. Αλλά από την άλλη, για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση, ο Ιωαννίδης είναι εκτός εδώ και δύο μήνες, έχοντας τραυματιστεί από τις 7 Ιουνίου, δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν έχει παίξει σε φιλικά, δεν έχει ρυθμό στα πόδια του. Όσο παιχτάρα κι αν είναι, όσο τρομερή σεζόν κι αν έκανε πέρσι, όσο επιδραστικός είναι στη δημιουργία του Παναθηναϊκού, είναι άνθρωπος, έτσι, είναι αθλητής και θα χρειαστεί χρόνο και παιχνίδια και λεπτά συμμετοχής για να μπορέσει να γίνει ο Ιωαννίδης που όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε. Δηλαδή δεν θα τον δούμε την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο στην 11 του Παναθηναϊκού. Για να βάζουμε, ξέρεις, και τα πράγματα σε μια σωστή βάση και να μην περιμένει ο κόσμος πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να συμβούν. Κοίτα, νομίζω ότι είναι και πολύ λογικό, γιατί μέχρι τώρα ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει δείξει τουλάχιστον τον Ντιέγκο Αλόνσο είναι ότι είναι και δίκαιος. Οπότε μου θα μου φαινόταν πάρα πολύ άδικο για τον Κερεμέγεφ να συμβεί κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν είναι ο Φώτης Ιωαννίδης αυτός ο οποίος θα παίρνει τη θέση του. Ναι, κοίταξε, αν ήταν ο Ιωαννίδης σε καλή αγωνιστική κατάσταση, δηλαδή για παράδειγμα, αν είχε παίξει 2-3 φιλικά, ωραία, και είχε ρυθμό και είχε μπει σε full ρυθμό προπόνησης, όχι 10 μέρες, αλλά 3 εβδομάδες, θα σου λέγα μπορεί να το σκεφτόταν. Τώρα, ένας λόγος ακόμα, και το γεγονός φυσικά, όπως λες και εσύ σωστά, ότι είναι δίκαιος, καθιστά απόλυτο φαβορή τον Γερεμέγεφ για να ξεκινήσει την κορυφή της επίθεσης, με τον Σουηδό επιθετικό να βάζει 3 γκολ κόντρα στην Μπότεφ, και εδώ πραγματικά αξίζει να αναφερθώ σε ένα στατιστικό που περισσότερο παραπέμπει σε μπασκετμπολίστα και όχι σε ποδοσφαιριστή. Ο Γερεμέγεφ στα παιχνίδια που έχει παίξει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει κάνει 25 τελικές. Από αυτές τις 25 τελικές, οι 15 έχουν πάει στο στόχο, έτσι, και οι 11 έχουν καταλήξει στα δίχτυα. Δηλαδή έχει 11 στα 25 και τρίποντο να ήταν, θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, έτσι, λίγο κάτω από το 50%. Δηλαδή η σχέση που έχει ο Γερεμέγεφ με το αντίπαλο πλεκτό και το πώς έχει καταφέρει σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχει φέξει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στο λίγο χρόνο συμμετοχής, να έχει σκοράρει και τόσα γκολ, είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό και δεν το θυμάμαι και με κανέναν άλλον όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή μόνο με το Σισε. Ναι. Ο Σισε, ας πούμε, είχε τέτοια επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, τόσο εντυπωσιακή και συνεχόμενη, χωρίς προφανώς έτσι να συγκρίνω τους δύο ποδοσφαιριστές. Ναι. Να το πάω λίγο από την άλλη πλευρά. Στην περίπτωση του Βέρμπιτς, αυτό σημαίνει ότι ο Βέρμπιτς ενδεχομένως να μείνει στα πλάνα του Αλένσο, να είναι ένας παίκτης από τους οποίους, εάν τελικά έρθει μια πρόταση, τότε πάρα πολύ εύκολα ο Παναθηναϊκός θα τον παραχωρήσει. Στη συζήτηση για την λίστα και για το ποιος θα μπορούσε να βγει εκτός για να πάρει τη θέση του ο Ιωαννίδης, νομίζω ότι το δίλημα που τέθηκε στο μυαλό του Ντιέγκο Αλόνσο ήταν το Βέρμπιτς ή Λιμιός. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Αϊτόρ είναι εκτός εξίσωσης και εκτός ομάδος. Έτσι, οι υπόλοιπες θέσεις στα εξτρέμ είναι καπαρωμένες από τον Τζούρισιτς, τον Μαντσίνη και τον Τετέ, οπότε το δίλημα στο μυαλό του προπονητή ήταν το Λιμιό Σιβέρμπιτς και προτίμησε το Λιμιό σε σχέση με τον Σλοβένο εξτρέμ. Κοίταξε να δεις, νομίζω έχει πιθανότητες να συμβεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή ήταν ακόμα και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να πει ότι «ΟΚ, αφού δεν υπολογίζουμε ως μια πρώτη λύση, έχω βρει μια πρόταση, θα τη φέρνω και θα ήθελα να φύγω». Ναι. Το οποίο νομίζω θα ικανοποιήσω και τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Βέρμπιτς
ήρθε υπό ένα καθεστώς και μια συνθήκη και μια κατάσταση πριν από δύο καλοκαίρια ως κάποιος ο οποίος θα άλλαζε τη ζωή του Παναθηναϊκού, θα τον ανέβαζε επίπεδο, θα του έκανε τη διαφορά. Αυτό εδώ και δύο χρόνια δεν έχει γίνει, ούτε καν έχει πλησιάσει. Έτσι, μιλάμε μόνο για κάποιες πολύ μικρές ελάχιστες αναλαμπές του Σλοβαίνου. Οπότε νομίζω ότι αν φέρει κάποια πρόταση που να ικανοποιεί οικονομικά τον Παναθηναϊκό θα αποχωρήσει. Αλλά και από την άλλη, από τη στιγμή που έμεινε και εκτός λίστας, δεν φαίνεται. Είναι ξεκάθαρο, έτσι, ότι ο Ντιέγο Αλόνσο τον έχει στο μυαλό του ως κάποιον που μπορεί να τον υπολογίζει στις πρώτες λύσεις για τα φτερά της επίθεσης. Και νομίζω ότι και ο Βέρμπιτς έπεσε και λίγο, έτσι, θα το πω σε εισαγωγικά, θύμα της αγωνιστικής αναγέννησης του Τζούρισιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Γιατί ο Τζούρισιτς είναι αυτός και η εικόνα του είναι αυτή που στο μυαλό του Ντιέγο Αλόνσο υπολογίζεται πλέον πολύ περισσότερο ως αριστερός εξτρέμ και λιγότερο ως κάποιος που μπορεί, ας πούμε, να συναγωνίζεται τον Μπακασέτα στη θέση στο 10. Ναι. Ωραία. Και το άλλο ερώτημα το οποίο θέτω εγώ, αλλά θέτουν και πολλοί, είναι μεταγραφές. Λες να έχουμε τίποτα μέχρι τα παιχνίδια με τον Άγιαξ? Κοίταξε, Άδης, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει την περίπτωση του αριστερού μπακ σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, έχει βάλει μια περίπτωση, όχι στην τελική της ευθεία ακόμα, αλλά σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο. Οπότε νομίζω ότι Τρίτη, Τετάρτη κάτι θα προκύψει. Ίσως υπάρχουν καλές πιθανότητες να μάθουμε ποιος είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για αυτή τη θέση. Υπάρχει πάντα το όνομα του Αρών Μαρτίν Τζένοα, που είναι μια από τις επιλογές με τις οποίες ακόμα ασχολείται ο Παναθηναϊκός, μια δύσκολη περίπτωση. Και προφανώς υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω έτσι σαν αίσθηση που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι θα μιλάμε για έναν αριστερό μπακ ο οποίος θεωρητικά θα αποτελεί τον βασικό αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν και θα δημιουργήσει με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς ένα πολύ δυνατό δίδυμο σε αυτή τη θέση, γιατί γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο Μλαντένοβιτς στο ανασταλτικό κομμάτι δεν είναι τόσο καλός, δεν είναι τόσο αποδοτικός. Εκεί ο Παναθηναϊκός θέση του αριστερού μπακ ψάχνει κάποιον με ισορροπία ανάμεσα στα επιθετικά και τα αμυντικά του χαρίσματα. Να πω εγώ εδώ ότι ο Μλαντένοβιτς έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Ναι, και στα δύο παιχνίδια με την Πότε ήταν πάρα πολύ καλός, βοηθώντας αρκετά στο δημιουργικό κομμάτι. Αλλά εκεί ο Αλόνσο θέλει περισσότερο κάποιον με μεγαλύτερη ισορροπία. Οπότε αυτός ο οποίος αναμένεται να έρθει, νομίζω ότι το βιογραφικό του και ο πρώτερος ποδοσφαιρικός του βίος θα τον κάνει να λογίζεται ως βασικός πάντα σε θεωρητικό επίπεδο. Ωραία. Και επίσης πολλές ερωτήσεις και ενδεχομένως να κλείσουμε και με αυτή την απάντησή σου για το Βαγιανίδη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός την είχε παγώσει την πρόταση της Μποταφόγκο. Ήταν μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση, άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον δώσει εκείνη τη στιγμή που έσκασε η πρόταση, περίπου ένα δεκαήμερο θα το είχε κάνει. Όμως υπήρχαν τα παιχνίδια με την Πότε, αυτά υπάρχουν τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Δεν βλέπω μεγάλη, έτσι, ζέση και διάθεση του Παναθηναϊκού να τον πουλήσει, χωρίς να αποκλείω το οτιδήποτε σε αυτή την περίπτωση, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και τον Κότσιρα, έχει και τον Μπάλντοκ, έχει και τον Βαγιανίδη. Τη δική μου την ταπεινή άποψη, την έχω πει πολλές φορές, ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να κρατήσει τον Βαγιανίδη, θα έπρεπε να του ανανεώσει το συμβόλαιο και θα έπρεπε σε αυτή τη θέση να στηριχθεί πάνω του για τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο διαθέτει ένα σχεδόν ολοκληρωμένο πακέτο για αυτή τη θέση, έχοντας βέβαια και πράγματα να δουλέψει και να βελτιώσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσουμε πριν κλείσουμε? Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Άγιαξ κυκλοφορούν από την Παρασκευή. Αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με αυτό που είχε στο παιχνίδι κόντρα στην Μπότεφ. Και σήμερα οι πράσινοι έχουν ρεπό Σάββατο και αύριο Κυριακή επιστρέφουν στο Κοροπή και ξεκινούν την προετοιμασία τους για το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, Διονύση, μου να είσαι καλά. Νίκος Αθανασίου, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Το ακούσαμε. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.